Κύριε Αντώνη Ιωάννου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νικήτα. Λοιπόν, πριν πάμε στις τιμές των καυσίμων, αυτό με το πρότυπο του χαλουμιού είναι κομμάτι δικό σας, σωστά? Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Το μόνο κομμάτι που είναι δικό μας είναι οι ρηγματοληψίες. Μάλιστα. Στην τελευταία περίοδο, μετά από οδηγίες, εμείς κάναμε τις ρηγματοληψίες. Τα λίγα στο κρατικό χημείο, όπως ενημερώσαμε τη Βουλή. Πήραμε προκαταρκτικά αποτελέσματα και θα προχωρήσει η διαδικασία. Δειγματοληψίες που αφορούν τι, για να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς, κύριε Ιωάννου? Και για τις ποσοστώσεις και την υγρασία και θέματα γαλακτόσκονης και πολλά άλλα. 6-7 παράμετρα. Άρα και καταλήξατε στο συμπέρασμα ότι το κρατικό χημείο δεν μπορεί να εχνηλατήσει την γαλακτόσκονη, σωστά? Όχι. Ένα-ένα. Ένα-ένα. Πήραμε δείγματα στο κρατικό χημείο, προκαταρκτικά αποτελέσματα έχουμε, θα πάρουμε τα τελικά. Έχουμε ενημερωθεί όμως, όπως και παλαιότερα, ότι υπάρχει κάποιο θέμα γαλακτόσκονης και εισηγήθηκα στη Βουλή ότι πρέπει να κληθεί το κρατικό χημείο να εξηγήσει το τεχνικό θέμα. Και θα γίνει αυτό, όπως είπε και ο πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας, σε 15 μέρες. Σε 15 μέρες, δηλαδή, για να δείτε τι ακριβώς. Δηλαδή, εσείς ουσιαστικά κάνετε τους ελέγχους και δίνετε τα αποτελέσματα στους επόμενους για να πάρουν τις αποφάσεις. Στην τριμελή επιτροπή για να προχωρήσει η διαδικασία, διότι είναι νομική η διαδικασία. Είναι σύμφωνα με νόμο ότι υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία. Για την ώρα έχουμε διενεργήσει τις δειγματοληψίες και αναμένουμε τα αποτελέσματα.